εξήγηση του σοβαρού τραυματισμού του μόλις 2,5 ετών κοριτσιού από το αγροτικό αυτοκίνητο του πατέρα του χθες το πρωί σε χωριό της Κισάμου έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Το μικρό Αγγελούδη βρέθηκε πίσω από το βαρύ όχημα όταν ο 48χρονος έκανε όπισθεν έξω από το σπίτι της οικογένειας χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού του. Αδιανόητο, δεν το βάνει ο νους του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Πολύ θλιβερό γεγονός και μας στενοχώρεσε όλους στην περιοχή. Να πατήσει ο πατέρας σε ένα κοριτσάκι, είναι δυνατόν να μη σοκαριστείς? Έτσι είναι. Δυστυχώς είναι τα τυχερά της ζωής. Αυτά είναι. Πρέπει να ήταν κακιά στιγμή. Χθες το πρωί, σε κατάσταση σοκ, οι γονείς μετέφεραν το παιδί τους στο κέντρο υγείας Κισάμου στο Καστέλι, από όπου με ασθενοφόρο, συνοδεία δύο παιδιάτρων και του διευθυντή του κέντρου υγείας Κισάμου, το 2,5 ετών κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Το προσωπικό του κέντρου υγείας Κισάμου παραμένει συγκλονισμένο από το απίστευτο περιστατικό και τις δύσκολες στιγμές με τους γονείς του κοριτσιού σε κατάσταση αλλοφροσύνης να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το άσχημο παιχνίδι που τους έπαιξε η μοίρα. Μια προσεξία μια στιγμή μπορεί να μας στοιχήσει πολύ στη ζωή. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει μεγάλη συμπαράσταση μεταξύ των οι άνθρωποι και όσο μπορούν θα παλύνουν τον πόνο του, θα προσπαθήσουν τέλος πάντων. Άσχημα, πολύ άσχημα. Αν είναι κακομύρης τι έπαθε, κακομύρης τι έπαθε. Τι να κάνω, αυτά είναι τυχερά, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, τι να πω, κρίμα στο παιδάκι. Η μητέρα του μικρού κοριτσιού που κυοφορεί το δεύτερο παιδί της μαζί με τον 48χρονο πατέρα βρίσκονται από χθες στο Παγνί προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί και προσευχόμενοι για ένα θαύμα. Έγινε μια προσπάθεια ελάττωσης των φαρμάκων και φαίνεται ότι το παιδάκι αντιδρά ικανοποιητικά και αυτό είναι κάτι θετικό. Παραμένει σε βαριά κλινική κατάσταση και ευελπιστούμε ότι το επόμενο 48ωρο θα είμαστε πιο αισιόδοξοι. Κύριε, και έπαθε η μάνα του να κάνει ένα παιδάκι. Τώρα είναι έγκυος πάλι, λέει, αλλά θα το κάνει ο Θεός να βοηθήσει, η Παναγία. Ο Θεός είναι μεγάλος, μπορεί και να την γλιτώσει. Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ με απόφαση εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην σύζυγο και το παιδί του που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.